Το μεσημέρι εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης εναντίον δύο στελεχών της πρώτης γραμμής του ΑΚΕΛ, τον Χρήστο Αλέκου, 57 ετών, κεντρικό οργανωτικό γραμματέα του κόμματος, και τον Βενιζέλο Ζανέτο, 66 ετών, υπεύθυνο οικονομικών του ΑΚΕΛ. Ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε και εναντίον του Αντώνιο Ακίμ, επιχειρηματία από τη Λάρνακα, κάτοχο του 25% των μετοχών της εταιρείας Γότνικ, μεγαλομέτοχος της οποίας είναι ο Νίκος Λίλης και η οποία μεσολάβησε στην αγοραπολισία του τουρκοκυπριακού τεμαχίου γης στη Δρομολαξά. Και τους τρεις φέρεται να κατονόμασε ο Νίκος Λίλης σε κατάθεσή του. Μέλη του ΤΑΙ αρχηγείου προχώρησαν το απόγευμα στην εκτέλεση των ενταλμάτων και οι τρεις συλληφθέντες, σύμφωνα με την αναπληρωτή εκπρόσωπο του γραφείου τύπου της αστυνομίας Νικολέτα Τυρίμου, οδηγήθηκαν για ανάκριση στα γραφεία του ΤΑΕ αρχηγείου. Μετά από κατάθεση που δόθηκε στην αστυνομία και στην οποία φέρεται να εμπλέκονται τα τρία πρόσωπα, η αστυνομία προχώρησε την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης και συνελήφθησαν νωρίς σήμερα το απόγευμα. Τα τρία πρόσωπα έχουν δώσει καταθέσεις, προβάλλουν τους δικούς τους ισχυρισμούς, οι οποίοι και διερευνώνται. Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για να ζητηθεί έκδοση διαταγμάτων κράτησής τους. Σχετικά με διερευνόμενες υποθέσεις συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσίας για καταδολίευση, κλοπής, εκβιασμού και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Εν τω μεταξύ, ο Στάθης Κητής, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΥΤΑ, ο Γιάννης Σουρουλάς, διευθυντής μάρκετινγκ του οργανισμού, ο Γρηγόρης Σουρουλάς, λειτουργός του κτηματολογίου, και ο Ορέστης Βασιλείου, συντεχνιακός της ΣΥΤΑ, οι οποίοι τελούν ήδη υποκράτηση για την ίδια υπόθεση, αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου αύριο ενώπιον δικαστηρίου για να ζητηθεί ανανέωση των διαταγμάτων κράτησής τους. Για τον Στάθη Κητή, η διαδικασία αναμένεται να διεξαχθεί στην καρδιολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, όπου νοσηλεύεται από τη Δευτέρα.